Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην τελική ευθεία για την εκλογική αναμέτρηση της 17ης του Ιούνιου και στο πλαίσιο της σημερινής μας εκπομπής εκλογές 2012 έχουμε προσκεκλημένη την επικεφαλής προεκλογικής εκστρατείας των οικολόγων των Πράσινων, την κυρία Ιωάννα Κοντούλη. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και στην Κέρκυρα, κυρία Κοντούλη. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Η χαρά είναι για δική μας που σας έχουμε και μαζί μας. Φαντάζομαι ότι τώρα θα έχουν ενταθεί και οι περιοδίες και οι επαφές και όλα. Όλα στο κόκκινο. Έτσι είναι. Τρέχουμε, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Έχουμε μοιραστεί όλοι, γιατί ξέρετε, χρειάζεται η επαφή, χρειάζεται να ακούσουμε τον κόσμο, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι τους πολίτες δεν τους ακούει κανείς. Φάνηκε και από τις προηγούμενες εκλογές, μεταξύ τα στέους τους αφήσανε. Ψηφίσαν, έστειλαν τα μηνύματά τους, ότι δεν πιστεύουν σε αυτοδυναμίες, ότι δεν υπάρχουν μεσίες, τιμωρήσαν τα κόμματα που έπρεπε να τιμωρηθούν για τις καταστροφικές πολιτικές και τις αδιέξοδες που ακολουθήθηκαν τόσα χρόνια. Και παρόλα αυτά δεν ξέρω ποιοι αποφάσισαν ότι οι πολίτες ψήφισαν με λάθος τρόπο και πρέπει να ξαναψηφίσουν. Ξέρετε, η ερμηνεία πολλές φορές ενός εκλογικού αποτελέσματος μπορεί να είναι σαν την αλήθεια, να έχει τρεις όψεις, τη δική μας, τον άλλον και την αντικειμενική. Ίσως αυτό να συμβαίνει και με την ερμηνεία του εκλογικού αποτελέσματος. Ο καθένας το ερμηνεύει για τα δικά του μέτρα, φαντάζομαι. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Είναι μια παιδική ασθένεια. Δεν μπορούν οι πολιτικοί χώροι να μετρούνται με τη σκιά τους και το ύψος τους. Συνήθειες τόσων χρόνων δύσκολα ξεπερνιούνται από την άλλη. Θα πρέπει όμως να ξεπεραστούν, γιατί τα προβλήματα αναζητούν λύσεις. Μπορεί τους οικολόγους πράσινους, σε εισαγωγικά, να τους βολεύει αυτή η δεύτερη, αν το θέλετε, αναμέτρηση, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε ξανά με τους πολίτες, να πούμε τις απόψεις μας, τις ιδέες μας και γιατί όχι να μπορέσουμε να μπούμε στη Βουλή. Αλλά δεν θα ήταν, κατά την άποψή μας, αυτό που θα έπρεπε να συμβεί. Ξέρετε, δεν γίνεται να αγνοείται η ψήφος των πολιτών, δεν γίνεται να επιμένουμε και να επιμένουν οι πολιτικοί χώροι να αναγκάσουν τους πολίτες να ψηφίσουν με τρόπο συγκεκριμένο, να ξανααναβιώσουν δίπολα και διχασμοί που δεν βοηθούν στη λύση των προβλημάτων. Τα προβλήματα είναι σύγχρονα, δύσκολα, πολύπλοκα, δεν υπάρχουν μοναδικές αλήθειες. Τα προβλήματα πρέπει να φωτίζονται από πολλές πλευρές, να αναδεικνύονται όλες οι πτυχές και να κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και των συνενέσεων προγράμματα. Όχι κορώνες, όχι υπερβολές, είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε πληρώσει κατά το παρελθόν και πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και οι πολιτικοί χώροι, αλλά και οι πολίτες. Να μαθαίνουμε όλοι από τα λάθη τελικά. Θεωρείτε ότι ίσως να έκαναν και λάθος οι πολίτες στις εκλογές της 6ης του Μάη? Και το λέω αυτό γιατί ακούσαμε σε όλους τους τόνους από πολλούς να λένε ότι αυτό που κυριάρχησε ως κριτήριο επιλογής του πολίτη ήταν η διάθεση του να τιμωρήσει. Να τιμωρήσει εκείνους τους οποίους θεώρησε υπεύθυνους για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, στην οποία βρισκόμαστε όλοι σήμερα. Το συμμερίζεστε αυτό? Το παράλογο θα ήταν να τους επικροτήσει. Δηλαδή θα ψήφισαν καλά αν επικροτούσαν αυτούς τους, οι οποίοι τους οδήγησαν. Δηλαδή ότι τα εδώ κόμματα που επέλεξαν εν τέλει δεν ήταν συνειδητή επιλογή, αλλά ήταν απόρρια αυτού του γεγονότος, αν θέλετε. Δεν μπορούμε να διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα και την αλήθεια. Άρα δεν το ερμηνεύετε έτσι? Οι πολίτες, σε σχέση με τα πρώην μεγάλα κόμματα της εξουσίας που διαχειρίστηκαν τις τύχες αυτού του τόπου με εναλλαγές τόσα χρόνια, υπηρετώντας ένα καθαρά πελατειακό κράτος και αντιμετωπίζοντας το κράτος κάθε φορά ως λάφυρο μετά την εκλογική τους νίκη, έπρεπε και πολύ καλά οι πολίτες τα τιμώρησαν. Πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν στην ίδια κατεύθυνση και σε αυτές τις εκλογές. Γιατί φανταστείτε... Δηλαδή θα κυριαρχήσει τιμωρητική ψήφος? Δεν είναι τιμωρία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Αυτοί οι οποίοι είχαν την ευθύνη διαχείρισης κυβέρνησης αυτού του τόπου τόσα χρόνια και απέτυχαν παταγωδώς, εκ του αποτελέσματος κρινόμενοι πάντα, έτσι. Θα πρέπει ξανά, τη στιγμή που προσπαθούμε να βγούμε από αυτή την πολύπλευρη κρίση, να μας κυβερνήσουν και πάλι, με την υποστήριξη πολιτικών που θέλουν ή προτάσουν μια άλλη πορεία ή επιδιώκουν μια άλλη πορεία για τη χώρα. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δηλαδή, όπως και να έχουν τα πράγματα, αυτοί
αυτές οι ίδιες πολιτικές πρέπει να επιβιώσουν, να αναβιώσουν και να συνεχίσουν. Κοιτάξτε να δείτε. Γι' αυτό λέω, ειλικρινά αναρωτιόμαστε ποιοι τελικά τολμούν να υποδεικνύουν και να κουνάνε το δάκτυλο στους πολίτες και να τους λένε ότι ψηφίσατε λάθος. Και σε αυτό, το ψηφίσατε λάθος, είναι δυστυχώς όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας και έχουν ευθύνη και τα κόμματα, όλα τα κόμματα. Γιατί ξέρετε, θα μπορούσαν έστω να έχουν ένα ελάχιστο δείγμα γραφής από τις προηγούμενες εκλογές. Θα μπορούσαν να έχουν κάνει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να δώσει μια παράταση στο θέμα της μετενέργειας και να μην μείνουν συμπολίτες μας χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε έναν εργασιακό μεσαίωνα. Και θα μπορούσαν επίσης να αντιμετωπίσουν τον καλπονοθευτικό νόμο και τον πόνους των 50 ευρώ. Δηλαδή με ποσοστά 17-19, ποιος νομοποιείται πραγματικά να πάρει τον πόνους των 50 ευρώ. Και όμως ούτε καν αυτά τα δύο στοιχειώδη, σαν ένα πρώτο δείγμα γραφής, ότι πήραν το μήνυμα και τον τρόπο που ψήφισαν οι πολίτες. Αντιθέτως, προσπαθούν να αναβιώσουν ξανά πρακτικές και πολιτικές, να πατήσουμε στις ίδιες πίστες πολιτικής πρακτικής του προηγούμενου διαστήματος. Εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά. Ξέρετε, εμείς σεβόμαστε την οποιαδήποτε άποψη των πολιτών. Και δεν υπάρχουν χρήσιμες και άχρηστες ψήφοι. Το ακούτε πολύ αυτό, έτσι. Το ακούμε ακούσει, πολύ και διαφωνούμε. Το έχουμε ακούσει και πολύ σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, αν ακριβώς, θέλετε. Δηλαδή, χαμένη ψήφος, να το πούμε έτσι, ακριβώς, τώρα κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει, παιδιά, χαμένη ψήφος. Χαμένη ψήφος είναι αυτή η οποία εκβιάζεται. Αυτή η οποία μπαίνει με μισή καρδιά στην κάλπη. Πόσες φορές έχετε ακούσει κοψοχέριδες μετά? Ότι ψήφισα, αλλά να μου κοπεί το χέρι. Αυτή είναι η χαμένη ψήφος. Χαμένη ψήφος δεν είναι αυτή που την ρίχνει στην κάλπη, πιστεύοντας σε αρχές, αξίες και σε αυτά που λέει ένα κόμμα. Επιτέλους, να μάθουμε να ψηφίζουμε με βάση τα προγράμματα, τις απόψεις, τις ιδέες. Εκεί δεν θα κόβουμε τα χέρια μας, πιστεύω. Και θα είναι και καλύτερα. Ξέρετε, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικολογία είναι θέματα τα οποία ενδεχομένως εξαιτίας και των δυσχεριών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε, αλλά και της οικονομικής κρίσης, να τα θεωρούμε λίγο απόμακρα προς εμάς. Θέματα που έχουν να κάνουν με την οικολογία ίσως να παίρνουν την ταμπέλα ακριβό. Οτιδήποτε βλέπουμε ότι είναι οικολογικό, του βάζουμε την ταμπέλα ακριβό. Και όχι αδίκως πολλές φορές, ωστόσο, θα πρέπει να πούμε, κυρία Κοντούλη. Ωστόσο, αυτό διευρύνεται γενικότερα ως έννοια. Αυτό ίσως είναι το άδικο. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω μαζί σας. Δεν είναι έτσι. Και θα σας πω γιατί δεν είναι. Τουλάχιστον έτσι. Αυτή είναι μια αντίληψη που κυριαρχεί. Η κυρίαρχη αντίληψη είναι έτσι αυτή, όπως ακριβώς το λέτε. Και αυτό ακριβώς πρέπει να το ανατρέψουμε. Να το ανατρέψουμε με στοιχεία συγκεκριμένα. Και να σας πω τι εννοώ. Επί χρόνια, αυτό που έχει κυριαρχήσει και στον τόπο μας και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, στον αναπτυγμένο μάλλον κόσμο, είναι ότι τόσο οι άνθρωποι, όσο και το περιβάλλον, δηλαδή η προστασία της ευημερίας των ανθρώπων, των κοινωνιών, η φροντίδα γι' αυτό και η φροντίδα του περιβαλλοντικού κόστου, να μην δηλαδή καταστρέφουμε το κλαδί της ζωής μας, αυτό που στηρίζει τη ζωή μας, εάν μειώσουμε αυτά τα δύο κόστη, θα έχουμε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Και από κάποια υπερκέρδη θα αρχίσουν να τρέχει ο πακτολός των χρημάτων και όλοι θα ευημερούμε. Εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι μια τέτοια διαδικασία οδηγεί ακριβώς στο ανάποδο. Δηλαδή βλέπουμε τη φτώχεια να μεγαλώνει, βλέπουμε η ψαλίδα να ανοίγει και να περιλαμβάνει, να φτωχοποιεί μεγαλύτερα στρώματα της κοινωνίας και βέβαια και το περιβάλλον να καταστρέφεται και σε σημείο μάλιστα που κάποια στιγμή κάποιοι ανησυχούν ότι μπορεί να έρθει η στιγμή που να μην είναι μη αναστρέψιμο. Για να δούμε τώρα κατά πόσον κοστίζει αυτό, εάν είναι φτηνό ή ακριβό δηλαδή το να προστατεύουμε την κοινωνία και το περιβάλλον. Ας συλλογιστούμε στον τόπο μας, ας συλλογιστούμε το φαινόμενο θερμοκηπίου και να κάνουμε απλές σκέψεις. Η μία σκέψη είναι, εάν συνεχίσουμε να θεωρούμε ότι η αναστροφή της οικονομικής μας δυσκολίας μπορεί να έρθει μέσα από την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και συγκεκριμένα πετρέλαια, το έχετε κι εσείς εδώ κοντά σας το πρόβλημα αυτό, που σημαίνει ότι ενισχύουμε από τη μία το φαινόμενο θερμοκηπίου, διότι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ξέρουμε ότι αυξάνουν τη θερμοκρασία και ανέβει η στάθμη της θάλασσας. Σκεφτείτε η οικονομική καταστροφή που θα έρθει σε αυτό τον τόπο με τα τόσα παράλια. Πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν.
δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω σε αυτό. Πόσες θέσεις εργασίας επίσης θα χαθούν εάν η βαριά βιομηχανία του τουρισμού θα πρέπει να συνεργαστεί με δραστηριότητες όπως η εξόρυξη πετρελαίου. Δηλαδή φαντάζεστε ότι θα έρθουν οι τουρίστες εδώ για να απολαύσουν τα ελληνικά νησιά και να βλέπουν και τις δεξαμενές. Έχετε δει δεξαμενή κάτι, και... πάντως, η κυρία Κοντούλη, να... έχουμε δει και σε αρκετά νησιά του Αιγαίου, να με επιτρέψετε να πω, να βλέπουμε να υπάρχει από τη μία η εξόρυξη μάρμαρου ή άλλων υλικών οικοδομής και από την άλλη το υπόλοιπο μέρος του νησιού να είναι τουριστικό. Η Μήλος, παραδείγματος χάρη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που στην κυριολεξία είναι χωρισμένη στα δύο. Βεβαίως. Το μισό νησί αξιοποιείται τουριστικά και το άλλο μισό. Ωραία. Εδώ παρουσιάζει όχι καλή εικόνα, αλλά θέλω να πω ότι. Στη ζωή δεν πρέπει να είναι όλα μαζί. Και απ' την άλλη και πολλά κόμματα, και κάποια κόμματα, να μην πω πολλά ή λίγα, έχουν στηρίξει και την προεκλογική τους εκστρατεία και την πρότασή τους για την επόμενη ημέρα στον ορυκτό πλούτο της χώρας μας. Εκεί είναι το θέμα μας ακριβώς. Ότι ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας και ιδιαίτερα η δραστηριότητα την οποία προτάσουν, που ξαφνικά ανακαλύψαμε το πετρέλαιο και θα πλουτίνουμε, αυτή ακριβώς η νέα χήμερα πρέπει να αποκαλυφθεί. Και να πούμε, έχουμε και την Αλβανία. Η Αλβανία πόσα χρόνια ασχολείται με τα πετρελαιά της και έχει εξόρυξη πετρελαίου. Έχει ευμερίσει. Δηλαδή, θα πηγαίνατε εσείς, είναι ο τόπος που θα πηγαίνατε να ζήσετε. Όχι. Είναι μεγάλο λάθος να προτείνουμε σαν λύση αυτό και πραγματικά προκαλώ αυτούς που το προτείνουν ως λύση να μας δείξουν τις μελέτες, να μας πούν πόσες θέσεις εργασίας θα κλείσουν προοπτικά, μέσω αυτής της δραστηριότητας, πόσες θέσεις εργασίας θα ανοίξουν. Και ήδη η Κύπρος λέει ότι μετά από 10 χρόνια θα αρχίσει να αποδίδει η επένδυσή της. Το κοίτασμά της δεν ήταν όσο αρχικά είχε προβλεφτεί και πάει λέγοντας. Εν πάση περιπτώσει, για μας η ανάπτυξη αυτού του τόπου δεν έχει να κάνει με μια επόμενη, επιτρέψτε μου, μη δοκιμόρο, αρπαχτή. Δηλαδή, θα κάνω μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να καταστρέψει χιλιάδες άλλες και την προοπτική του τόπου, για να, εάν συμβεί αυτό, μαζέψω κάποια χρήματα ξαφνικά και να λύσω το πρόβλημα. Αυτό, με αυτόν ακριβώς τον τρόπο έχουμε αναπτυχθεί όλα τα τελευταία χρόνια. Με, σε εισαγωγικά, αρπαχτές, που δεν δημιουργούσαν πολλαπλασιαστικά ωφέλη στην κοινωνία, δεν άνοιγαν τη βεντάλια των θέσεων εργασίας, δεν ήταν επενδύσεις εντάσεως εργασίας, δηλαδή επενδύσεις που χρειάζονται ανθρώπινη δουλειά, ήταν επενδύσεις όταν γίνανε. Σταματήσανε και αυτές βέβαια. Εντάσεις κεφαλαίου, δηλαδή κάποιος είχε ένα οικονομικό κεφάλαιο και το επένδυε. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια φούσκα οικονομία. Γι' αυτό και κατέρευσε. Γι' αυτό λέμε και εμείς πολύ συχνά, μας έχετε ακούσει να λέμε ότι εμείς δεν νοσταλγούμε την προμνημονίου εποχή. Δεν νοσταλγούμε να γυρίσουμε πίσω και να έχουμε μια οικονομία που να πατά σε πύληνα πόδια. Θα πρέπει να αποφασίσουμε, γιατί ξέρετε, αυτοί που δεν διαπραγματεύτηκαν το μνημόνιο δεν ήταν κακοί διαπραγματευτές γιατί δεν είχαν κατάλληλη ρητορία. Ήταν κακοί διαπραγματευτές γιατί δεν είχαν όραμα για τον τόπο. Ψάχνουμε αυτή τη στιγμή τους καλούς διαπραγματευτές και για να είναι καλοί πρέπει να έχουν όραμα για τον τόπο, για την επόμενη μέρα. Σε αυτό οι οικολόγοι πράσινοι θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε. Να συμβάλλουμε προτάσσοντας μια οικονομία που κύριο μέλημά της δεν θα είναι η ευημερία των αριθμών. Το έχετε ακούσει πολύ συχνά αυτό. Να το πούμε με πολύ απλά λόγια. Κύριο μέλημά της θα είναι η φροντίδα του ανθρώπου, η φροντίδα της ευημερίας του κάθε ένα και της κάθε μιας από εμάς, να στηριχτεί στα πόδια της ξανά, να στηριχτεί στα πόδια της η κοινωνία ξανά, η βιωσιμότητα δηλαδή της κοινωνίας, και να προστατεύσουμε το περιβάλλον επίσης. Γιατί ξέρετε, αν δεν έχουμε υγεία στην κοινωνία και υγεία στο περιβάλλον, η οικονομία είναι πολύ ευάλωτη. Η οικονομία από μόνη της δεν μπορεί να υπάρξει. Η οικονομία βασίζεται στην κοινωνία και στο περιβάλλον πολύ στέρεα. Εάν λοιπόν δεν στηρίξουμε τους πυλώνες, αυτούς τους δύο, δεν θα έχουμε οικονομία. Θα έχουμε μια οικονομία ψεύτικη. Για πείτε μου αλήθεια, κυρία Κοντούλη, ο εκλογικός στόχος των οικολόγων των Πράσινων είναι τελικά να μπείτε στη Βουλή σε αυτές τις εκλογές? Ναι, ο στόχος μας είναι να μπούμε στη Βουλή. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η διάδοση των αξιών. Γι' αυτό δεν συνεργαστήκατε προεκλογικά? Καταρχάς, δεν μας πρότεινε κανείς να συνεργαστούμε. Κυκλοφορούν πολλές φήμες. Εμείς δεν είμαστε τόσο καλοί στα επικοινωνιακά παιχνίδια. Δεν είναι κακό αυτό κατά ανάγκη.
Αλλά όταν μας δίνεται η ευκαιρία, λέμε ούτε πρόταση μας έγινε. Αλλά παράλληλα, η δύσκολη απόφαση που πήραμε, την πήραμε γιατί εμείς στην πολιτική θέλουμε να φέρουμε μία άλλη ηθική. Αυτή που έχουμε εξέλθει και στην προσωπική μας ζωή. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, αρχές, αξίες, προγράμματα, πάνω στο τραπέζι, φανερά. Και νομίζω ότι ούτε οι άνθρωποι που μας ψήφισαν την προηγούμενη περίοδο, που είχαν να διαλέξουν από μία μεγάλη βεντάλια κομμάτων, είχαν πολλές επιλογές. Και επέλεξαν περίπου 200.000 άνθρωποι να ενισχύσουν μία φωνή πράσινη, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχει ήδη πόσα χρόνια. Δεν μπορεί να τους πεις στους ανθρώπους αυτούς ότι κάνανε λάθος. Και ότι για λίγες ψήφους, 3.700 που μας έλειπαν, εμείς αγνοούμε τους υπόλοιπους και λέμε πάμε να συνεργαστούμε, δεν μας έγινε, σας ξαναλέω. Αλλά ξεκαθαρίζετε, αυτό λέω, αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω, αλλά ξεκαθαρίζω ότι δεν σας έχει γίνει καμιά πρόταση ούτως ή άλλως προς την κατεύθυνση της συνεργασίας. Έτσι. Παρά τα όσα έχουν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα. Πάρα πολλά ακούγονται για εμάς. Πάρα πολλά χρόνια πριν ακούγαμε ότι είμαστε το κόμμα του κυρίου Βεργή. Μετά ότι πετάμε φίδια. Δεν ξέρω εγώ, αρκούδες. Τώρα όλο και κάτι ακούγεται. Ότι δεν είστε ένα κόμμα το οποίο να έχει μία κεφαλή, ένα πρόεδρο. Γραμματέα, ξέρω εγώ πώς θέλετε μπορείτε να το ονομάσετε αυτό. Θεωρείτε ότι είναι ένα θέμα, ένα ζήτημα το οποίο το έχετε πληρώσει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση αυτό? Ενδεχομένως, γιατί ο κόσμος έχει εκπαιδευτεί σε αυτό. Όμως, ξέρετε κάτι, θα έπρεπε να χαίρεστε πάρα... Δεν χρειαζόμαστε ένα leader, όπως και να είναι. Κάποιος πρέπει να ηγείται, δεν είναι? Να σας πω κάτι, θα έπρεπε να το χαίρεστε πάρα πολύ αυτό. Και να σας πω γιατί. Είσαστε ευχαριστημένοι από το πολιτικό προσωπικό που έχει παρελάσει τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον τόπο? Εμείς δεν είμαστε. Θα έπρεπε να έχει δοθεί ευκαιρία με το θεσμό της εναλλαγής που έχουμε εμείς. Να έχουν βγει και άλλοι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, είναι καλό να βγαίνουν βουλευτές που να είναι 50 χρόνια βουλευτές? Εμείς θεωρούμε όχι. Ό,τι καλό και θετικό έχει να δώσει ένας άνθρωπος, νομίζουμε ότι σε 2 τετραετίες μπορεί να το δώσει για τον τόπο του. Και να έρθουν κι άλλοι. Γιατί ξέρετε, η ενασχόληση με την πολιτική. Αυτό που λέτε. Γιατί δεν θεσμοθετείτε αυτό που λέτε, αφού λέτε κι εσείς ότι το εισπράξατε αυτό. Εισπράξατε δηλαδή ότι ενδεχομένως ένα από τα ζητήματα τα οποία έτσι να λειτουργήσει αρνητικά στην αντίληψη του κόσμου ήταν και αυτό, δηλαδή ότι δεν είχατε έναν αρχηγό. Ένα πρόεδρο, ξέρω εγώ, ένα οτιδήποτε. Ακόμα και αν είχε μια θητεία στα όρια τα οποία αναφέρατε προηγουμένως. Η ενασχόληση με την πολιτική πρέπει να γίνει υπόθεση των πολιτών. Δεν πρέπει να είναι επάγγελμα. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με τα κοινά πρέπει να ασχολείται και επαγγελματικά. Για παράδειγμα, θα σας πω, λέμε ότι ακόμα και η βουλευτική σύνταξη δεν θα πρέπει να υπάρχει. Θα πρέπει να παίρνουμε σύνταξη από το ταμείο μας. Από το επάγγελμα που βάζει το επάγγελμα του και ο καθένας. Τόσο λογικό και αυτονόητο. Εδώ σε αυτόν τον τόπο ψάχνουμε. Καλά, είναι ζητούμενα τα αυτονόητα. Είδατε, γι' αυτό έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη και στο πώς αντιλαμβανόμαστε την πολιτική. Γι' αυτό λέμε ότι εμείς θέλουμε να φέρουμε αυτό που κάνουμε στην προσωπική μας ζωή, να το φέρουμε και στην πολιτική. Γιατί θέλουμε η πολιτική να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Αυτό είναι το στοίχημα. Μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Όταν η πολιτική ασκείται από τους πολίτες και όχι μετατρέπεται σε ένα επάγγελμα το οποίο, ξέρετε, δεν είμαστε αφελείς. Και οικονομικά συμφέροντα έχει μέσα και μεγάλα και μικρά. Το πελατειακό κράτος, ξέρετε, δεν στήθηκε έτσι στον αέρα. Γι' αυτό μιλάμε και για να βγούμε από αυτή την κρίση και να έχουμε καλές μέρες. Θέλει παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα. Στους θεσμούς. Εκτός από τα οικονομικά μας ελλείμματα, διαπιστώσαμε ξαφνικά και ελλείμματα στη λειτουργία μας, στη δημοκρατία μας. Είχαμε και ελλείμματα σε αυτό το επίπεδο. Για φανταστείτε, θα έπρεπε να έχει δεσμευτεί ο τόπος αυτός από αυτές τις κυβερνήσεις? Δεν θα έπρεπε να έχει δοθεί μια νοπή εντολή από τον κόσμο και να περπατήσουν ή όποιες διαπραγματεύσεις? Δεν έγινε αυτό. Σήμερα βλέπουμε ότι μιλάνε για 2 σενάρια μετά τις εκλογές. Το ένα σενάριο λένε θα είναι το κεντροδεξιό. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το σενάριο οι προλόγοι πράσινοι δεν θα έχουν θέση. Μας χωρίζουν πολλά με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν πιο συγγενικοί χώροι στη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή την περίπτωση θα τους ευχηθούμε καλή τύχη. Άρα λοιπόν αποκλείεται το ενδεχόμενο συνεργασία σας με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Υπάρχει το δεύτερο σενάριο να υπάρχει ένα κυβερνητικό σχήμα με κορμό ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την περίπτωση και πάλι δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή.
θα βάλουμε τα προγράμματά μας, τις αρχές μας, τις αξίες μας. Και εκεί θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε συγκλίσεις, θα συζητήσουμε. Εάν και εφόσον κληθούμε, βέβαια. Εφόσον είμαστε στη Βουλή. Ότι για την επόμενη μέρα, λοιπόν, εφόσον είστε στη Βουλή, θα μπορείτε να συνεργαστείτε. Λέτε με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Με το ΣΥΡΙΖΑ μπορείτε να συνεργαστείτε. Είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε, αν και εφόσον κληθούμε, να συζητήσουμε και να συγκλίνουμε και να συμβάλλουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό μπορούμε να το υποσχεθούμε. Λευκές επιταγές όμως δεν θα δώσουμε. Από την άλλη, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, ξέρετε. Ότι σε περίπτωση που ούτε το ένα σενάριο εγώ δώσει, ούτε το άλλο, γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Οι πολίτες δεν μπορεί να μένουν συνέχεια μεταξύ τα στέη. Δεν μπορούν τα προβλήματα να περιμένουν λύση. Εάν ούτε το ένα σενάριο μπορεί να ευοδοθεί, να ούτε το άλλο, ναι, να ευδοκιμήσει, ούτε το άλλο, ο πολιτικός κόσμος, τέλος πάντων, τα κόμματα θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και θα πρέπει να δημιουργηθεί την επόμενη μέρα να έχουμε πολιτική κυβέρνηση. Πολιτική διακυβέρνηση του τόπου. Όχι κυβέρνηση τεχνοκρατών ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν μπορεί ο πολιτικός κόσμος να κοιτάζει μόνο το πολιτικό του μαγαζί και να μην κοιτάει τα προβλήματα τα οποία διωγγώνονται. Και ξέρετε, όσο δεν τα κοιτάμε αυτά, τόσο αφήνουμε περιθώριο να αναπτύσσονται δυνάμεις που δια της βίας να εμφανίζονται ως δήθεν τάχα μου τιμωρή. Γιατί θεωρείτε ότι η βία έχει κυριαρχήσει ή έχει αλλοιώσει, δεν ξέρω τι, έχει βάλει πάντως το στίγμα της στην πολιτική ζωή του τόπου. Βέβαια. Γιατί είναι βία να είσαι άνεργος με 0 ευρώ, είναι βία να έχεις 100, 200, 300, 400 ευρώ, είναι βία οι συνάνθρωποι μας που αυτοκτονούν, μεγαλύτερη βία δεν υπάρχει. Και είναι βία γενικότερα να παλεύεις καθημερινά για το αυτονόητο. Βεβαίως. Για να επιβιώσεις. Εάν επιλέξεις μέσω της βίας να λύσεις αυτή τη βία, τότε δημιουργείς ένα φαύλο κύκλο βίας και δεν λύνεις τα προβλήματα. Τα διαιωνίζεις. Συμβαίνει αυτό όμως. Δυστυχώς. Και γι' αυτό πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, να αναλάβει τις ευθύνες τους. Όλοι. Όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Είμαστε υπεύθυνοι. Ξέρετε, τον Οκτώβρη θα γινόταν η δεύτερη διεθνής έκθεση εξοπλισμών στη Θεσσαλονίκη. Μάθαμε ότι, όχι ότι μας αρέσει αυτό, αλλά μάθαμε ότι αναβάλλεται. Και ξέρετε γιατί. Γιατί λένε υπάρχει αστάθεια στην Ελλάδα και η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος και μιλάμε ότι αυτό θα ήταν τον Οκτώβρη. Ποιοι κύκλοι, ποιες εταιρείες συμφερόντων, καταλαβαίνετε, εξοπλιστικών κλπ, προεξοφλούν ή τι γνωρίζουν ότι τον Οκτώβρη η Ελλάδα θα είναι σε προεκλογική περίοδο. Ακούσαμε τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπηρεσιακό, να ελπίζει, λέει, ότι θα παραδώσει σε την εξουσία, σε πολιτική εξουσία. Λοιπόν, ο πολιτικός κόσμος πρέπει να τον διαβεβαιώσει ότι μετά τις εκλογές αυτές την Κυριακή θα υπάρχει πολιτική διακυβέρνηση του τόπου. Τελεία και παύλα, είμαστε κάθετοι σε αυτό. Δεν μπορεί να επιτρέπουμε να εξηφαίνονται σενάρια που να μας οδηγούν σε άλλες ατραπούς. Δεν επιτρέπεται να φοβίζονται οι άνθρωποι. Δεν επιτρέπεται πια να παίζουμε με το μέλλον μας. Όταν τα προβλήματα, όταν οι λύσεις περιμένουν, δεν μπορούν να περιμένουν άλλο οι λύσεις. Τα προβλήματα διωγγώνονται και όσοι είναι έτοιμοι για τα μεγάλα, θα πρέπει να είναι έτοιμοι και για τα λίγο μικρότερα. Να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, σε περίπτωση που δεν βγει ούτε το ένα ούτε το άλλο σχήμα, να καθίσουμε στο τραπέζι αν είμαστε εκεί. Ξέρετε, λύπη φαίνεται από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμή. Τουλάχιστον αυτό εφάνηκε και από το αποτέλεσμα της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης, ότι απουσιάζει η κουλτούρα τουλάχιστον στους πολιτικούς των συνεργασιών. Παρά το γεγονός ότι την έδειξε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ψηφοφόρος ο Έλληνας πολίτης, ωστόσο η κουλτούρα αυτή στην πολιτική μας ζωή δεν υπάρχει. Είδατε τι καλά που τα λέτε. Δεν είναι καιρός να την βάλουμε. Δηλαδή θα κάνουμε τα ίδια λάθη και θα νομίζουμε θα δώσουμε λύση. Αυτό είναι το δίλημα σήμερα, ξέρετε. Δεν είναι ευρώ ή δραχμή, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι δυνατόν τα διλήμματα να μην αφορούν πραγματικά την αιτία που δημιουργεί το πρόβλημα και να βάζουμε διλήμματα τα οποία είναι το αποτέλεσμα μιας κακής πρακτικής. Ξέρετε, αρκετά διλήμματα πάντως δεν μπαίνουν στον Έλληνα σήμερα. Έστω και προεκλογικά. Πολλά διλήμματα. Να σας πω, ας βάλουμε τα πραγματικά.
για να έχουμε ελπίδα ότι θα πάμε στο αύριο. Γιατί όσο φτιάχνουμε διλήμματα, που ακόμα και αν τα απαντήσουμε, δεν σημαίνει ότι θα ευημερίσουμε. Γιατί δεν ξέρω, εάν κάποιοι θεωρούν ότι, πώς σας το πω, ενστερνίζονται κανένα τραγούδι, γεννήθηκα για να πονώ και για να υποφέρω, εγώ δεν θέλω ούτε να πονώ, ούτε να υποφέρω, ούτε και ο διπλανός μου. Εγώ θέλω να έχω μία ζωή αξιοβίωτη, που να αξίζει να ζω εγώ, ο διπλανός μου, να μου αρέσει που βρίσκομαι σε έναν τόπο που θεωρώ ότι έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αυτά θέλω να αναδειχθούν, αυτά πρέπει να επιδιώξουμε να αναδειχθούν και βλέπετε όλους να το λένε αυτό στα λόγια, αλλά στην ουσία δεν λειτουργούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, όταν λειτουργείς με τη λογική ότι άνθρωποι και περιβάλλον θα ισοπεδωθούν σε αυτόν τον τόπο για να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη, δεν μπορεί να αγαπάς αυτόν τον τόπο. Και ας αφήσουν τις πατριωτικές κορώνες και ότι, δηλαδή, πραγματικά θυμώνω πάρα πολύ. Θυμώνω πάρα πολύ. Και θυμώνω όταν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία κάνουμε ότι ή κάποιοι θέλουν να παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τι πήγε λάθος όλη την προηγούμενη περίοδο. Εάν δεν αποφασίσουμε τι παράγει αυτός ο τόπος, πώς παράγει, τι καταναλώνει και πώς καταναλώνει και πώς θέλουμε να οργανώσουμε αυτή τη ζωή σε αυτόν τον τόπο, γιατί δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε ξανά λιθαράκι-λιθαράκι, αλλά να είμαστε έντιμοι, ειλικρινείς, χωρίς φαρισαϊσμούς. Ξέρετε, πολλοί πολιτικοί έχουν επιδοθεί σε έναν απίστευτο αγώνα δρόμου για να αποδείξουν ότι αυτοί αγαπούν περισσότερο τη χώρα τους, την πατρίδα τους, από τους άλλους. Βέβαια, προεκλογική περίοδος θα μου πείτε είναι, μπορεί όλα να τα δούμε σε εγώ αυτό το πλαίσιο να συμβαίνει. Εγώ δεν θα αμφισβητήσω του όποιου την αγάπη. Νομίζω ότι κανενός δεν θα πρέπει να αμφισβητήσουμε ούτε την αγάπη, ούτε τον πατριωτισμό, ούτε τίποτα. Αλλά νομίζω να μπουν όρια στα πάντα. Εκ του αποτελέσματος κρινόμενοι όμως. Σαφέστατα. Εκ του αποτελέσματος κρινόμενοι. Δεν μπορούμε να δώσουμε συγχωροχάρτη. Ξέρετε, εάν κάποιος σας αγαπάει πάρα πολύ στην ζωή σας, στην προσωπική και σας δέρνει και κάθε βράδυ, εντάξει, δηλαδή... Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αγάπη. Ας δεν μας αγαπάνε τόσο πολύ, ξέρετε. Δεν μου λέτε, κυρία Κοντούλη, πάτε σε έναν αγώνα μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα από την Ευρωζώνη. Ναι. Σε μια πορεία που μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσα από εκεί. Κοιτάξτε να δείτε. Τα ακούμε όλα πλέον. Τα ακούμε όλα και τα έχουμε δει και όλα. Να σας απαντήσω. Για μας το ευρώ είναι μέσο ευημερίας. Προφανώς, προφανέστατα, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν παίρνουμε το κουβαδάκι να παίξουμε σε άλλη παραλία γιατί θυμώσαμε. Η πρώτη μάχη, ο πρώτος αγώνας θα πρέπει να δοθεί στην Ευρώπη. Θεωρούμε ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Η προσπάθεια αυτή σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε συσχετισμούς τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε ευρωπαϊκό. Αυτός ο καταστροφικός άξονας Μέρκελ-Σαρκοζή δεν είναι ένας άξονας που ευνοούσε, αν θέλετε, την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε και όσα υπεγράφησαν το προηγούμενο διάστημα, υπεγράφησαν από ανθρώπους που πραγματικά αγαπούσαν την Ευρώπη, αυτό θέλω να το πω. Δηλαδή, όταν υπογράφεις ότι σε αυτή τη χώρα θα έχεις κατ' έτος 4,5% πρωτογενές πλεόνασμα σε ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο ξέρεις ότι δεν μπορεί να συμβεί, σημαίνει ότι δυναμητίζεις και τη χώρα σου και γίνεσαι αναξιόπιστος και βεβαίως δυναμητίζεται και η Ευρώπη. Το ευρώ έπρεπε να είναι και πρέπει, εμείς έτσι το θεωρούμε, μέσο ευημερίας των κοινωνιών της Ευρώπης. Των πολιτών που ζουν στην Ευρώπη. Εμείς τη θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό μπορούμε και έτσι κάνουμε σκληρή κριτική. Όσοι αγαπάνε την Ευρώπη... Το μνημόνιο το θέλετε. Το μνημόνιο το έχουμε πει και αυτό. Το μνημόνιο ήταν γιατί, αναποτελεσματικό. Αν θέλετε, και στις προηγούμενες εκλογές έγινε και ένας διαχωρισμός των κομμάτων σε μνημονιακά και αντιμνημονιακά. Ναι. Σας ακολουθεί ή ακολούθησε και την προεκλογική περίοδο και τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση αυτό? Ξέρετε, έχουμε μια ευκολία στον τόπο αυτό. Να βάζουμε μια ταμπέλα και να τελειώνουμε. Μνημονιακό, αντιμνημονιακό, δεξιό, αριστερό, τελειώσαμε. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Προφανώς και τα μνημόνια ήταν αναποτελεσματικά, καταστροφικά και επικίνδυνα για τον τόπο. Και το βλέπετε άλλωστε. Ακόμα και οι ίδιοι που τα υπέγραψαν, ακόμα και οι εταίροι μας, αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν την ίδια γραμμή. Τώρα αρχίζουν και μιλάνε για ανάπτυξη, για θέσεις εργασίας και πάει λέγοντας. Άρα,
ξεχωρίζουμε και λέμε απερίφραστα ότι είμαστε κατά των μνημονίων, από την άλλη όμως λέμε ότι είμαστε κατά των μνημονίων με έναν τρόπο, τι, ότι θα αποδομηθεί δημιουργικά αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να υπάρχει η αντιπρόταση. Δεν μπορείς να αντιπαλέψεις, δεν μπορείς όσο το αντιμετωπίζεις το πρόβλημα αυτό σαν ένα πρόβλημα απλά χρέους. Δηλαδή, τι χρωστάω, πόσο χρωστάω, σε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που θα αποπληρώσω. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημά μας. Γιατί ξέρετε, ακόμα και μηδέν να ήταν το χρέος μας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μηδέν. Με ένα μαγικό τρόπο να ήταν μηδέν. Εάν συνεχίζαμε στον ίδιο ακριβώς δρόμο όπως πριν, μετά από λίγα χρόνια θα ήμασταν πάλι στα ίδια χάλια και χειρότερα. Άρα, το ερώτημα αυτή τη στιγμή και το πραγματικό δίλημα, ξέρετε ποιο είναι. Σήμερα θα διαχειριστούμε την κατάντια μας ή θα βάλουμε τη βάση για το μέλλον μας, φροντίζοντας πρωτίστως τους ανθρώπους που έχουν διαλυθεί, που είναι σε πολύ χειρότερη μοίρα, τους έχει τελειώσει αυτή η πολιτική, εισοδηματικά ασθενέστερους, και παράλληλα να βάλουμε τις βάσεις για να βγούμε στην επόμενη μέρα. Εάν μείνουμε απλώς να διαχειριστούμε μια κατάντια, δεν θα βγούμε ούτε από τα μνημόνια, θα έρθουν και τρίτα και τέταρτα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έρθει. Άρα το πραγματικό δίλημα είναι αυτό. Και σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Πριν κλείσουμε, να δώσουμε και κάποια στοιχεία. Έχετε και την συνάντηση με τους πολίτες σήμερα. Ναι. Στις 5:30 η ώρα. Το απόγευμα. Το απόγευμα, ναι, στο πάρκο του Λαού. Στο Art Café, στον κήπο του Λαού. Στον κήπο. Θα κάνουμε μια κουβέντα. Εμείς είμαστε ένα κόμμα, ξέρετε, που από τη φυσιογνωμία του έχει μάθει να ακούει πριν μιλήσει. Και ξέρετε, και αυτά τα μοιάρχη εγώ κεντρικά και το ότι έχουμε ζυγό αριθμό στα όργανά μας, ξέρω εγώ, ένα όργανο με 6 ανθρώπους, πολύ συχνά έρχεται ισοψηφία, 3-3. Για να πετύχεις την πολυπόθητη πλειοψηφία πρέπει να ακούσεις και με επιχειρήματα να πείσεις, ώστε να έρθει μια ψηφορία 4-2. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί σε αυτόν τον τόπο όλοι έχουμε μάθει να μιλάμε και κανείς δεν ακούει. Εμείς λέμε λοιπόν να το αντιστρέψουμε αυτό. Και έτσι θα ακούσουμε απόψε τους πολίτες να μιλάνε και θα συζητήσουμε μαζί τους. Να ευχηθώ καλή πορεία, κυρία Κοντούλη, μέχρι τις εκλογές. Σας προσκαλούμε να έρθετε. Ευχαριστώ πολύ. Για τους πολίτες, 5:30 λοιπόν, στο Art Café. Εκτός από τις ευχές σας, που είναι καλοδεχούμενες, θα ήθελα να πω ότι όσοι πραγματικά πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχουν επόμενες μέρες, εκτός από τη συμπάθεια, θα πρέπει να μας επιλέξουν και πάνω από την κάλπη. Εμείς θα το χαρούμε πολύ και θα τους τιμήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντούλη, που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή. Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.